Λοιπόν, τα συγχαρητήριά μας να του μεταφέρεις για το νέο συμβόλαιο. Τα συγχαρητήρια από τον Βαγγέλη Ιωάννου για το νέο συμβόλαιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη Ιωάννου. Τα κόκκινα παραμένουν για τα επόμενα χρόνια. Πόσο ικανοποιημένος είσαι και αν συμφωνείς με τις πληροφορίες μας ότι η διαπραγμάτευση με τον Ολυμπιακό ήταν πάρα πολύ εύκολη για σένα να παραμείνεις? Σίγουρα, εντάξει. Με είπαν ότι θα με αφήσουν να έρθω στο LG. LG Festival, εδώ όπως λέγεται, LG Ball. Και τα βρήκαμε αμέσως. Ήταν τόσο απλά, ήταν θέμα τριών λεπτών. Μου λένε θα σε αφήσουμε να πας στο Γιώργο να παίξεις. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, δώσαμε τα χέρια και τελειώσαμε. Τι εικόνα έχεις από τη νέα σελίδα με νέο προπονητή? Μπήκαν κάποια πράγματα ιεραρχικά, πρώτα συμφώνησε ο Βασίλης, μετά εσύ, τώρα γίνεται η προσπάθεια για τον Ιωάννη, όλα δηλαδή έχουν δρομολογηθεί. Εντάξει, σίγουρα πάντα ο Ολυμπιακός ήταν, έκανε σωστές κινήσεις, θεωρώ εγώ. Είναι το απολύτως λογικό όλα να ξεκινήσουν από τον προπονητή, μετά να πάει στον Βασίλη, το θεωρώ ό,τι πιο φυσιολογικό. Αυτό δείχνει ότι η ομάδα δουλεύει σωστά, ότι υπάρχουν σωστές και λογικές κινήσεις. Και όλα μέχρι τώρα πάνε καλά, ο σχεδιασμός της ομάδας συνεχίζεται και προχωράει. Και ανυπομονώ κι εγώ να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν, να δουλέψουμε με τον coach και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο παρκέ. Ο David Blatt, εκτός του ότι είναι σπουδαίος προπονητής, είναι ιδιαίτερα οξυδερκής και επικοινωνιακός. Δεν μας είχε συνηθίσει προπονητής να κάνει δηλώσεις μετά από ανανεώσεις παικτών. Το έκανε σε διάφορες περιπτώσεις. Το δικό σου σχόλιο όμως για τον David Blatt, πώς τον έχει ζήσει ως αντίπαλο? Έχουμε μία, εντάξει, που γνωριζόμαστε. Με συγχωρείτε, φεύγω. Με διώχνουνε, περιμένετε. Θα συνεχίσουμε από εδώ, at the sideline. Λίγο πιο δεξιά, γιατί θα πάτε κανένα tackling και μετά θα σας μαζεύουμε και δεν μπορείτε να κάνετε και ρεπορτάζ. Λοιπόν, David Blatt. Με τον coach, εντάξει, έχουμε γνωριστεί χρόνια τώρα και στην Αμερική και πριν από αυτό βέβαια, αλλά έχουμε μιλήσει αρκετές φορές φιλικά εννοώντας και στην Αμερική. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει νομίζω τα διαπιστευτήριά του σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Οπότε δεν υπάρχουν και πολλά λόγια που μπορείς να πεις πάνω σε αυτό. Είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει σκληρά, έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο, έχει φτάσει σε τελικούς NBA, έχει κοουτσάρει τον LeBron, είναι πάρα πολλές λεπτομέρειες, έχει οδηγήσει τη Μακάμπη στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Νομίζω ότι έχει κάνει καταπληκτική δουλειά όπου βρισκόταν και όπως είπα και πριν, ανυπομονώ και εγώ να ξεκινήσουμε και να είμαστε έτοιμοι για τη νέα χρονιά. Είναι μια ανθρώπινη ερώτηση. Δεν σου ζητάω να μας βγάλεις την είδηση, είναι δύσκολο, άλλωστε φαντάζομαι ούτε ο ίδιος δεν ξέρει. Αλλά πόσο δύσκολο είναι για έναν συμπαίκτη και ένα φίλο όταν μαθαίνει ότι ένας πολιτός του Ιωάννης Παπαπέτρου διαπραγματεύεται και σκέφτεται ακόμα τον επόμενο σταθμό της καριέρας του? Πραγματικά δεν είναι και τόσο δύσκολο, γιατί αν αυτός ο φίλος και συμπαίκτης σου είναι πραγματικά φίλος σου και τον αγαπάς και έχεις μια πραγματική σχέση, θέλεις το καλύτερο δυνατό για αυτόν. Οπότε με γνώμονα ότι ο ίδιος θα αποφασίσει ότι είναι το καλύτερο δυνατό για αυτόν, έστω και αν μην είναι για το ίδιο συμφέρον σας, πραγματικά θα πρέπει να είσαι χαρούμενος, γιατί έχει κάνει την καλύτερη επιλογή βάσει των δικών του δεδομένων. Και όπως και σε αυτή την περίπτωση με τον Ιωάννη, δηλαδή εγώ ό,τι και αν επιλέξει, πραγματικά θα είμαι πολύ ικανοποιημένος, γιατί θα το έχει διαλέξει ο ίδιος, γιατί θα είναι κάτι που θα θεωρεί ότι είναι το σωστό. Αυτό το έχω πει κιόλας, ότι η φιλία δεν θα χαλάσει, δεν χαλάει ποτέ. Αν υπάρχει μια πραγματική φιλία, δεν χαλάει για κανένα λόγο. Και φυσικά εύχομαι να παραμείνει σε εμάς και να είναι εδώ και να είμαστε όλοι μαζί στο παρεάκι. Αλλά αυτό το κομμάτι είναι τελείως επαγγελματικό και ο καθένας πρέπει να κοιτάξει το καλύτερο για τον εαυτό του. Οπότε του εύχομαι το καλύτερο δυνατό και ό,τι και να είναι. Η διέστηση τι λέει? Ορίστε. Η διέστηση τι λέει? Δεν είμαι καλός στη διέστηση, οπότε δεν θα ήθελα να κάνω τι προβλέψεις. Αυτά τα πράγματα δεν χωράνε προβλέψεις και τίποτα. Πραγματικά ότι είναι καλύτερο για τον ίδιο να το αποφασίσει και να. Και εγώ θα είμαι χαρούμενος για τον ίδιο και θα του ευχηθώ είτε μείνει σε εμάς, είτε πάει κάπου αλλού, να είναι αυτό που ήθελε και να είναι ακριβώς αυτό, να πάρει αυτό ακριβώς που ήθελε και είχε στο μυαλό του από την αρχή. Σε πήγαμε απευθείας στις ειδήσεις, αλλά θα θέλαμε και την εικόνα σου για τη Σύρο. Όπως ήρθες και πέρσι, αμέσως μόλις πήρες την πρόσκληση από τον Γιώργο, ήρθες τρέχοντας και έτσι σε αυτό το LG Festival. Αφήσαμε τα μετέωρα στη μέση, κύριοι. Αφήσαμε τα μοναστήρια ξεκρέμαστα. Όχι, νομίζω ότι και μόνο η παρουσία του κόσμου εδώ πέρα δείχνει την επιτυχία αυτού του τουρνουά, αυτού του φεστιβάλ, πώς θα το πω, δεν ξέρω. Για μας είναι πραγματικά μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία, γιατί σου δίνεται να κάνεις, σου δίνεται ευκαιρία να κάνεις κάτι που αγαπάς σε τελείως διαφορετικό ρυθμό. Τελείως χαλαρά, όπως ήσουν ένα παιδάκι και έβγαινε στην Αλάνα και έπαιζε, σου δίνεται ευκαιρία να το κάνεις εδώ.
Και μάλιστα και όλη αυτή η παρουσία εδώ πέρα όλων αυτών των παικτών, όλων αυτών των ονομάτων δείχνει ότι το χαρακτήρα και του Γιώργου σαν παιδί και ότι έρχονται και για τον ίδιο και ότι τον αγαπάνε και ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει κάνει πάρα πολλούς φίλους από τον χώρο του μπάσκετ. Και είμαστε εδώ μαζί με αυτό να ευχαριστήσουμε όλο το νησί. Ωραία, και μια τελευταία ερώτηση, Βαγγέλη, με επιτρέπεις. Μια τελευταία. Πώς γίνεται το χειμώνα να είστε όλοι πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλη ένταση στα παιχνίδια, πολύ μεγάλη πίεση και τώρα να είστε χαλαροί και κανονικοί άνθρωποι? Ο πρωταθλητισμός τόσο πολύ τελικά αλλοιώνει κάποιες καταστάσεις? Εντάξει, σίγουρα όταν είσαι ανταγωνιστικός και θέλεις να κερδίσεις, μπορείς να κάνεις και λάθος πράγματα μέσα στο παρκέ, αλλά εδώ είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είσαι ξένιαστος, είσαι καθαρό το μυαλό σου και απλά έρχεσαι να απολαύσεις το μπάσκετ, όπως είπα και πριν, όπως έκανες όταν ήσουν στις Αλάνες, στα Γρεβενά. Εγώ καλή ώρα, έπαιζα με τους φίλους με εκεί πέρα. Ευχαριστούμε πολύ, Κωστάρα, να το ευχαριστηθείς.